Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι πιστοί στο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, εκεί όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Ο κόσμος προσέρχεται για να προσκυνήσει, καθώς ο Άγιος Παϊσίος εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου του 1994 και ετάφη δίπλα από τον ναό του Αγίου Αρσενίου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό ακόμη, προσέρχονται με ευλάβεια για να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Ο Γέροντας Παϊσίος ανακηρύχθηκε σε Άγιο το 2014 με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πριν από το θάνατό του το 1994, όσοι το συνάντησαν από κοντά είδαν ότι το χάρισμα της προόρασης και της διόρασης ήταν φανερό. Πολλοί λένε ότι είχε την αναμφισβήτητη δύναμη να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα του ανθρώπου που ήταν απέναντί του, πριν ακούσει ακόμη και μία λέξη. Με προσευχή και πνευματική καθοδήγηση του έδινε λύση, φώτιση και δύναμη. Με τον καιρό η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και την Ορθοδοξία, καθώς το όνομά του είναι πλέον ευρέως γνωστό. Σύμφωνα με το Πατριαρχείο μάλιστα, αν και κατά τους πρώτους χρόνους της Χριστιανοσύνης, για να αναγραφεί κάποιος Άγιος έπρεπε να έχει μαρτυρήσει, δηλαδή να έχει δώσει τη ζωή του για τον Χριστό, σήμερα πλέον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία προχωρά στην ανακήρυξη κάποιου γέροντα ή μοναχού σε Άγιο, ακόμη και αν δεν έχει κάνει θαύματα, όταν ξεχωρίζει. Βασικό κριτήριο για να αναδειχθεί κάποιος σε Άγιο είναι αυτός να είναι Άγιος στη συνείδηση του λαού και του Θεού. Τότε, όπως λέει το Πατριαρχείο, έρχεται η Ιερά Σύνοδος να αναγνωρίσει την αγιότητα ενός προσώπου και να αναγράψει αυτό το πρόσωπο μεταξύ των Αγίων. Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο Γέροντας Παΐσιος ανακηρύχθηκε σε Άγιο, καθώς η ζωή του υπήρξε υπόδειγμα πίστεως. Στη συνείδηση άλλωστε των ανθρώπων όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε διαμορφωθεί η άποψη ότι ο Γέροντας Παΐσιος έκανε θαυματουργίες.